Εντάξει, αυτή είναι η κλασική φέη. Αλλά και εσύ, ρε Σκαρμούτσο. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, Με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο. Πέντε λεπτά, πέντε λεπτά, λέει πέντε. Ο κύριος Κοντός, λέει πέντε λεπτά. Τι γελάς. Ο κύριος Κοντός. Έλα. Τι είναι, ψηλός. Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχεις πέντε λεπτά, άνθρωπε μου, δεν θα προλάβει. Παιδιά, εγώ κάνω χταπόδι σε δύο λεπτά. Άσε ρε. Εμείς το βράζουμε. Κι εγώ. Μαγειρεύεις εσύ. Δεν μπορώ τόσες προσβολές σήμερα από τη Facecorda. Δεν μπορώ! Κορίτσια, συγγνώμη λίγο. Επειδή έχω δύο λεπτά να φτιάξω τα χταπόδι, να τα πείτε μετά. Η μία με το χταπόδι που δεν ντοκιμαντέρ, η άλλη με τις προσβολές. Τι έρχομαι να κάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Βράζουμε το χταπόδι λοιπόν, το βάζουμε σε μια κατσαρόλα χωρίς καθόλου νερό. Πριν νερό που βράζει. Να σουγά. Μην που τα κάνετε αυτά στον αέρα. Μερικές φορές απορώ με τον εαυτό μου που ξυπνάω να έρθω. Αφήνω στο κρεβάτι, μια χαρά θα περάσω. Και τι λέτε, τι είπατε! Α, έτσι! Άκουσες τι είπε! Το ρίξε! Μπαμ! Δεν μπορώ άλλη προσβολή, δεν κάνω συνταγή. Ξέρεις ότι θα το κάνουμε αύριο τα χταπόδια. Το ξέρω, ναι. Τι γελάς, Μάρη. Γιατί γελάτε, κυρία μου. Ένα χταπόδι, 1,5 κιλό, έβγαλε όλο αυτό το νερό. Δεν πάει καλά, ρε. Δεν μπορεί τώρα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Με άλλα μήκη κύματος. Πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Απορώ γιατί τη λέμε μαγειρική και δεν τη λέμε καβλάντα. Δεν ξέρω. Όχι, 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 όχι. Δεν κάτι να τη πούμε εδώ πέρα. Πώς να την έχω άδικο! Πείτε μου, έχω άδικο! Έχει απόλυτο δίκιο. Τι να πω, να την κάνω ή όχι. Τώρα που την έκανε, σε ένα κάτι. Δεν είναι δύσκολη συνταγή. Όχι, είναι πάρα πολύ. Επίσης είχες και λίγο κόκκινη πιπεριά. Καγέν, δεν το είπα. Όχι, είχες κόκκινη πιπεριά. Αυτό εδώ τι είναι. Αυτό, μωράκια μου, είναι το πιπέρι. Καγέν. Για να το δούμε. Αυτό είναι πιπέρι. Κόκκινη πιπεριά. Είδες λοιπόν, ξέρεις Κορδά. Καλά πήγε αυτό.